Φαίνεται, κύριε Λουγεράτη, ότι ο κύριος όγκος κακοκαιρίας, ας το πούμε, το μάτι του κυκλώνα θα είναι από σήμερα και αύριο όσον αφορά την Κρήτη. Τουλάχιστον μέχρι τώρα, παρόλο που είχαμε καλές ποτιστικές βροχές σε όλο το νησί, δεν είχαμε προβλήματα με την έννοια των καταστροφών, είτε με την έννοια του να χρειαστεί εμείς να επέμβουμε κάπου. Δεν μας έγινε κάποιο πρόβλημα γνωστό. Είχαμε βέβαια χαλαζοπτώσεις χθες το βράδυ σε διάφορες περιοχές της Κρήτης ή του νομού Ηρακλείου. Είχαμε δυστυχώς τραυματισμό ενός συμπολίτη μας από Κεραυνό, από πτώση Κεραυνού, αλλά προβλήματα με την έννοια των καταστροφών, με την έννοια της άμεσης παρέμβασης δεν είχαμε. Χαλαζοπτώσεις ως επιτοπλίστων πού? Σε χωριά του Δήμου Φεστού, στο Δήμο Μινώα Αρχανώνας Τερουσίων, με συγχωρείτε, και διάσπαρτες σε όλο το νησί. Αλλά χωρίς να... Τώρα, αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην καλλιέργεια, στην ελαιοκαλλιέργεια, είναι γνωστή η διαδικασία. Οι αγρότες θα επισημάνουν τη ζημιά. Μακάρι οι άνθρωποι, και όπου έχει πέσει χαλάζει, μακάρι οι άνθρωποι να έχουν προλάβει να μαζέψουν τον ελαιόκαρπο. Σε διαφορετική περίπτωση, ναι. Είναι ζεράκι που, ναι, είναι περίοδος συγκομιδής και ένα παραπάνω ο κόσμος θα πρέπει να ξαναπρογραμματίσει όσον αφορά τα συνεργεία αυτά, δηλαδή να παρατείνει λίγο τις μέρες που θα θελήσει να πάει για τη συγκομιδή. Διότι και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι θα έχουμε έντονα φαινόμενα, ειδικά από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Φαίνεται να είναι μια δύσκολη βραδιά, διότι βάσει των προβλέψεων πάντα οι χιονοπτώσεις θα κατέβουν και σε χαμηλό υψόμετρα. Αρκετό το κρύο. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει πρόβλεψη που λέει ότι και στα 300 μέτρα υψόμετρο ότι προβλέπονται χιονοπτώσεις για τις περιοχές της Κρήτης? Ναι, ναι, καλά κάνετε και επισημαίνετε. Εγώ προσωπικά δεν έχω τέτοια πρόβλεψη. Το είδα και εγώ χθες το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση, είτε 300 είναι είτε 700 είναι, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλο τον κόσμο. Να γνωρίζει ο κόσμος ότι όλη η περιφέρεια, το επιτελείο που έχει να κάνει με την πολιτική προστασία, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, είμαστε στο πόδι. Όλοι οι Δήμοι είναι ενημερωμένοι. Μακάρι να κλείσουν οι Ιρλανδικές διαβάσεις ως επιτοπλίστων για άλλη μια φορά και εμείς να μην αγνοούμε τα σήματα. Εάν θέλουμε από κάπου να περάσουμε, καλύτερα είναι να κάνουμε κάποια ανεκολουρίδα, όπως λέμε, παρά να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας. Γιατί το κάνουμε αυτό, αψηφούμε τον κίνδυνο. Έχετε δίκιο, κύριε Λουγεράκη, κλείνουν οι Ιρλανδικές διαβάσεις. Καλό θα ήταν στο σύνολό τους οι Δήμοι που έχουν επισημάνει τέτοια σημεία να πέρα τη σήμανση να τα κλείνουν. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Χρειαζόμαστε δουλειά, βέβαια. Τίποτα δεν έχει επιληθεί. Τα προβλήματα είναι δυναμικά, εξελίσσονται κάθε χρονιά, κάθε χειμώνα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού στο νησί. Μάλιστα. Τουλάχιστον πάμε σε βροχές και έχουμε βροχές, γιατί αν θυμάμαι καλά, έτσι κάποιες πρώτες αναφορές σας φόβιζαν όταν μιλούσαμε για άλλου είδους φαινόμενα και λέγατε δεν βλέπω βροχές. Μαζί κάναμε την κουβέντα και αναρωτιέμαι τι θα γίνει έτσι. Μακάρι τουλάχιστον η βροχή αυτή να μην είναι καταρρεκτόδης, οι βροχές αυτές να μην είναι καταρρεκτόδης και να μην δημιουργούν τέτοιου είδους προβλήματα. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο. Σε κάθε περίπτωση, άλλου γεράκι, κανένα δεν θέλει ο συμπολίτη μα να βιώνει την καταστροφή, κανένα δεν θέλει να χάνει την περιουσία του, κανένα δεν θέλει δημόσια περιουσία να παθαίνει ζημιά, να έχουμε καταστροφή με λίγα λόγια. Αλλά ειλικρινά, πιστέψτε με, είναι χρυσάφι. Αυτή η βροχή που πέφτει είναι πραγματικά χρυσάφι, την έχει ανάγκη το νησί. Εγώ χαίρομαι σε τέτοιες κακοκαιρίες, δηλαδή τη θεωρώ καλοκαιρία, θα έλεγα. Μα είναι χειμωνιάτικο το τοπίο, χειμωνιάτικος ο καιρός και χρειάζεται. Αυτό χρειάζεται, απλά τα φαινόμενα να μην είναι ακραία, να μην είναι έντονα. Αυτό είναι το μόνο ζητούμενο. Αυτό είναι που κουβεντιάζουμε. Αλλιώς όλα τα υπόλοιπα είναι μέσα στο πλαίσιο της εποχής και αυτό χρειαζόμαστε. Κυρία Λουδηράκη, αν ήταν τρόπος να μπορούσε ο κόσμος να... Βέβαια οι γνώστες, οι κάτοικοι βλέπουν, τα βιώνουν κάθε χρόνο, αλλά είναι πολλές περιοχές του νησιού, νότια-νότια-ανατολικά, που πραγματικά είναι ξερές με όλη τη σημασία της λέξης. Είναι ερημοποιημένες πλέον. Άρα φανταστείτε να έχουμε και σεζόν οι οποίες στα νερά όλο και οι βροχοπτώσεις όλο και λιγοστεύουν. Και μάλιστα χθες διάβαζα στη Νέα Κρήτη ένα άρθρο το οποίο έλεγε ότι η τελευταία εξαετία ήταν η πιο θερμή περίοδος που έχει βιώσει η χώρα και το νησί. Άρα καταλαβαίνετε τι καταστάσεις πάμε. Θα πρέπει να χαίρεται ο κόσμος να βρέχει, να μην πανικοβάλλει και να τηρεί τα μέτρα των προστασίας.
θεωρώ ότι θα πάμε καλά. Ωραία, λοιπόν, κρατάω αυτή την παρατήρηση για βροχές ναι μεν κατά τόπους. Το χαλάζι κατά τη διάρκεια της νύχτας που ήταν το μόνο στοιχείο το οποίο υπάρχει ως καταγραφή από τη νύχτα. Βλέπω και στις παρατηρήσεις των μετεωρολογικών σταθμών ότι κυρίως προς τα δυτικά διαμερίσματα, ακόμα και αυτή την ώρα της Κρήτης, έχουμε βροχές. Σημειώνονται επίσης βροχές με ώρα 8:50 στην περιοχή της Ιεράπετρας. Οι υπόλοιπες αναφορές είναι για Ρέθυμνο και με Χανιά, η δυτική Κρήτη. Και επίσης στον Πλακιά Ρεθύμνο και στο Σπήλαιο Ρεθύμνο, κατεβαίνοντας δηλαδή, πηγαίνοντας προς τα εκεί. Εντάξει, μακάρι όλα να εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Εγώ κύριε Βιδράκη, καλημέρα.